Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Ο κύριος Αντώνης Νικολόπουλος, είπαμε, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο ΙΚΑ. 1 δισεκατομμύριο είναι το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ φέτος, κύριε Νικολόπουλε. Άρα πάει πολύ καλά το. Επίσημα στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ είναι περίπου στα 207 εκατομμύρια. Αλλά με τους υπολογισμούς και με τις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υφυπουργού Εργασίας το πετάει στο 1 δισεκατομμύριο. Αρπάζομαι από αυτό. Με τις προβλέψεις του, ναι. Αλλά εγώ αρπάζομαι από αυτό που λέτε. Επανέλημα 900 εκατομμύρια. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Αραχοβίτη. Επειδή είσαστε Κελάκωνας και εγώ είμαι Μανιάτης, ναι. Λοιπόν, όταν όμως εγώ έχω απλήρωτους συναδέλφους μου στις γραμματείες των ΚΕΠΑ από τον Δεκέμβριο του 2016, όταν έχω απλήρωτους συναδέλφους μου στις τοπικές διοικητικές επιτροπές από τον Απρίλιο του 2017, όταν ο λόγος ποιος είναι. Δυστοκίες, διάφορες δυστοκίες. Όχι, να μας πείτε, το λόγο να το ξέρουμε. Εγώ δεν μπορώ να. Η διοίκηση προβάλλει διάφορους λόγους. Όχι, αφήστε τι προβάλλει η διοίκηση. Όχι, αν υπάρχει πραγματικό γεγονός ότι είναι απλήρωτη. Ναι, να ξέρουμε τους λόγους όμως. Πρέπει να ρωτήσουμε δύο Μπακαλέψη. Δεν θα δημιουργούμε εντυπώσεις, με συγχωρείτε πολύ. Κύριε Αραχοβίτη, μισό λεπτό. Εντυπώσεις δεν είναι. Είναι απλήρωτη. Είναι απλήρωτη. Εσείς είσαστε απλήρωτος. Εγώ σας λέω από τον Δεκέμβριο του 2016. Θέλω να μου πείτε τους λόγους. Είστε αντιπρόεδρος. Ακριβώς. Δεν είστε ένας τυχαίος. Δυστυχώς. Δεν περάσατε απ' έξω και κάποιος σας. Όχι, φυσικά δεν περάσαμε απ' έξω. Πείτε μας. Μέσα στο πρόβλημα. Πείτε μας. Θέσατε. Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Αντί να ρωτάτε εμένα, γιατί δεν ρωτάτε το διοικητή του ΕΦΚΑ και τον αρμόδιο υφυπουργό εργασίας. Για να ξέρετε, εσείς είσαστε βουλευτής και είσαστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνώντος κόμματος. Εγώ σας λέω για να το λέει επώνυμα, δεν το λέει για σήμερα. Σας λέω ότι είναι απλήρωτη. Από τον Δεκέμβριο του 2016, οι συνάδελφοί μου στις γραμματείες των ΚΕΠΑ. Αν είναι έτσι, ας βγει ο κ. Μπακαλέψης στον αέρα, μας τα πει. Λοιπόν, εγώ σας λέω, αντί να ρωτήσετε εμένα, γιατί δεν ρωτάτε κατευθείαν, φεύγοντας από εδώ. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο κινητό. Εγώ δεν το έχω το κινητό του κυρίου Πετρόπουλου, ούτε του κυρίου Μπακαλέξη που είναι ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Πάρτε το ένα τηλέφωνο και πέστε του. Ωραία. Σε παρακαλώ, μου λες για ποιους λόγους. Και θα σας τους πει. Αν Νικολόπουλε. Αλλά ας περάσουμε και λίγο παραπέρα. Από 1η-1η-18 δεν έχουμε καθαριότητα. Κύριε Νικολόπουλε. Επιτρέψτε μου, εγώ δεν αμφισβητώ ότι είναι απλήρωτη η συνάδελφή σας, αφού το λέτε και το καταθέτετε επώνυμα ή είναι απλήρωτη. Μήπως ξέρετε και γιατί είναι απλήρωτη. Προβάλλονται διάφοροι γραφειοκρατικοί λόγοι. Προβάλλονται όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας οργανισμός που στείνεται και θα μπορούσαμε να είμαστε ελαστικοί και έχουμε δείξει ελαστικότητα. Είναι μόνιμοι εργαζόμενοι, κύριε Νικολόπουλε. Ορίστε. Μόνιμοι εργαζόμενοι που δεν έχουν πληρωθεί. Οι συνάδελφοί μου που είναι στις γραμματείες των ΚΕΠΑ. Και η επιλογή πώς γίνεται, η μερική. Αυτοί οι συνάδελφοί μου στα ΚΕΠΑ. Μετά το πέρας του ωραρίου, φτιάχνουν τους φακέλους με τους οποίους περνάνε οι ανάπηροι που θα πάρουν το ποσοστό της αναπηρίας τους από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ. Δηλαδή, για αυτόν τον λόγο, αν θέλετε. Πόσα χρήματα είναι αυτά, για να πω και. Είναι 100 ευρώ περίπου στο μήνα. Όχι, το σύνολο. Το σύνολο δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, για να πω την αλήθεια, δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Γιατί τα στοιχεία, επειδή μας είπε ο βουλευτής, γιατί δεν μας τα δίνουν. Έχουμε γενικά μια διοίκηση η οποία κρύβει τα στοιχεία γενικότερα. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτά τα προβλήματα. Ορίστε. Τι όφελος, τέσσερα. Ναι, δεν ξέρω τι όφελος έχουν. Γενικότερα μας ξέρουν τα στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζει πλεόνασμα. Αλλά να σας πω το εξής τώρα. 100 ευρώ το μήνα. Στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. Έχει και άλλα να πει. Ότι δεν πληρώνονται καθαριότητα και διάφορα. Αυτή τη στιγμή ασφαλισμένοι μας προσέρχονται και αυτοί από 1η-1η του 2018 εμείς δεν έχουμε καθαριότητα. Βγήκε ένα έγγραφο από τη διοίκηση η οποία λέει. Επειδή δεν έχουμε συνεργεία, γιατί δεν έχει ευδοκιμήσει ο διαγωνισμός που υπάρχει, το προσωπικό καθαριότητας που είναι 87 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Μόνο στην Αττική έχουμε πάνω από 90 κτίρια. Συνολικά τα τετραγωνικά μέτρα που έχουν τα κτίρια του ΕΦΚΑ είναι 153.178. Αυτά τα τετραγωνικά θα πρέπει να τα καθαρίσουν 82 καθαρίστριες. Σε όλο, και λέει μάλιστα το έγγραφο, από όμορες μονάδες, αν δεν υπάρχουν στις τοπικές μονάδες, να βρεθούν από όμορα. Σε όλο τον Πειραιά, στις περίπου 6-7 μονάδες που υπάρχουν, υπάρχει μία καθαρίστρια 60 χρονών. Πήρα όμως και τα στοιχεία για να καταλάβετε τι στελεχικό δυναμικό έχει αυτή τη στιγμή το ΕΦΚΑ. Το 80% του στελεχικού δυναμικού είναι ηλικίας από 40 μέχρι, 50 χρον, μέχρι 60 χρονών. Από 60 και πάνω το 5%, ξέρετε πόσους έχουμε κάτω από 30.
μόλις 6. 6 συνάδελφοί μου είναι κάτω από 30 χρονών. 6 άτομα. 6 άτομα. Το επιχειρησιακό, το λανθέρουν εδώ, στο επιχειρησιακό αναφέρουν. 6 συνάδελφοί μου είναι κάτω από 30 χρονών. Είμαστε ένας γυράσκον οργανισμός και μας καλούν τώρα να καθαρίζουμε. Γιατί αυτό ουσιαστικά να καθαρίζουμε εμείς τα κτίρια. Πριν δημιουργηθεί ο ΕΦΚΑ, αυτά τα προβλήματα υπήρχαν. Πριν, όταν υπήρχε το ΙΚΑ, είχαμε συνεργεία καθαρισμού, τα οποία γίνονταν. Και τώρα, για να λέμε την αλήθεια, άνοιξε το νομοθετικό πλαίσιο η νυν κυβέρνηση και γι' αυτό υπάρχει μια δυστοκία με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δεν έχει ευδοκιμήσει μέχρι τώρα. Μας είχε υποσχεθεί ο υφυπουργός τον Μάιο του 2017, όταν του είχαμε επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ότι θα προχωρήσουν σε κάποια νομοθετική ρύθμιση που πιθανώς να μας εξαιρεί. Δεν έγινε. Και σήμερα φτάσαμε στο και 5 και έχουμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν πλήθος προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Και μια που, επειδή σας άκουγα τώρα που μιλάγατε για τα ονόματα, καλύτερη από προσανατολιστική κίνηση της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Γιατί τα προβλήματα της καθημερινότητας, που είναι χειροπιαστά και έχουν να κάνουν με το πετσί του κάθε πολίτη, συμπολίτη μας, δεν αναφέρονται. Οι πόσοι συντάξεις είναι ανεκαθάριστες? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου, εγώ είμαι στο περιφερειακό των συντάξεων. Το κεντρικό υποκατάστημα των συντάξεων. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Η κυρία Αξιόγλου και ο κύριος Πετρόπουλος χτίζει την καριέρα τους στο φιλότιμο το δικό μας και στην προσπάθεια που κάνουν οι συνάδελφοί μας. Γιατί αυτή τη στιγμή βγάζουμε συντάξη γύρατος του Νοεμβρίου του 2017. Δουλεύουμε Σαββατοκύριακα χωρίς να μας έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Ένα ευρώ δεν έχουν δώσει. Κάθονται οι συνάδελφοι. Με υγεία θέληση, με πάτε. Ορίστε. Εθελοντικά ή είναι εντολή? Έγινε μια προσπάθεια να συσταθούν κάποια κλιμάκια. Έγιναν τα κλιμάκια. Έγινε μια προτροπή από τον διοικητή να κάνουμε τις προσπάθειές μας ώστε αυτό το μεγάλο στόκ που είχε μαζευτεί από εκκρεμίσεις συνταξιοδοτικές αποφάσεις, οι οποίες δεν ήταν εξαιτίας ημών, αλλά του γεγονότος ότι δεν είχαν βγει εγκύκλειες οδηγίες. Γι' αυτό και είχε μαζευτεί ένα τεράστιο στόκ. Βγήκαν οι εγκύκλειες οδηγίες και εμείς μπορούμε πλέον και επιταχύνουμε τις διαδικασίες συνταξιοδότησης. Τώρα με τους πληστηριασμούς που θα γίνουν για τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων και των εφορίων. Λοιπόν, θα είναι στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε απόψε. Ναι, αλλά υπάρχει και η πρώτη εγκύκλειος που βγήκε το 2018, αναφέρεται στις ρυθμίσεις. Και τι λέει? Κοιτάξτε, εμάς μας έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι φυσικά η ρύθμιση δεν είναι φιλική. Δεν είναι φιλική. Δηλαδή να προσέρθει, δηλαδή, να μαζέψει λεφτά. Ακριβώς. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο θα τα αποκριθούν αυτοί που χρωστούν να έρθουν να ρυθμίσουν. Αλλά και ακόμα εμπόδιο, και αν έρθουν. Ποιο είναι το εμπόδιο? Η όλη διαδικασία, οι προϋποθέσεις που θέτει είναι τελείως εχθρικές προς αυτόν που υποτίθεται θα πρέπει να έρθει να ρυθμίσει. Εμένα όμως μου κάνει εντύπωση, και επειδή είναι εδώ είναι ο κ. Αραχοβίτης, εδώ λέει, όταν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον 25 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση, το δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών. Δηλαδή ουσιαστικά δεν επιτρέπεται να ρυθμίσουν. Και τι γίνεται δηλαδή? Σε αυτούς τους ανθρώπους τι θα κάνεις? 120 δόσεις. Να ενταχθούν σύμφωνα με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ναι, δεν τους το επιτρέπει. Ναι, δεν τους το επιτρέπει. Αν δεν τους το επιτρέπει δηλαδή να ρυθμίσουν, δηλαδή ένας έχει μια ακίνητη περιουσία, αλλά δεν έχει δυνατότητα. Να μπουν, να μπουν στο Να μπουν. Αυτό. Στα ευεργετήματα του εξωτερικού συμβασμού. Ουσιαστικά πού τον οδηγήσει? Δεν είναι τα ίδια καθόλου. Ναι, αλλά πού θα τον οδηγήσει? Τον οδηγήσει. Εγώ ερώτηση κάνω. Κοιτάξτε να δείτε. Το να κάνεις συλλήβδιν όλες τις οφειλές ρύθμισης στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, στον νόμο του εξοδικαστικού συμβιβασμού, προφανώς δεν μπορούσε να γίνει. Όλοι θα θέλαμε. Μόνο 300. Όλοι θα θέλαμε. Από τις αιτήσεις που έχουν γίνει. Οριμάζουν, δεν είναι θέμα. Δεν οριμάζει. Ο νόμος, ο εξοδικαστικός, εκτός από την ρύθμιση αυτή καθεαυτή, που λέει για 120 δόσεις, διαγραφή, υποπροϋποθέσεις κτλ. Ναι. Έχει και τις προϋποθέσεις ένταξης. Για τα ασφαλιστικά ταμεία και τα χρέη. Για να είσαι βιώσιμος. Να είναι κερδοφόρος. Μία χρονιά προφόρων, τόκων και αποσβέσεων, να έχεις μία χρονιά θετική στην τριετία. Τι σημαίνει αυτό? Να έχεις ένα ευρώ κέρδος. Εντάξει. Δεν είναι ακριβώς ένα ευρώ. Δεν είναι ακριβώς, είναι ανάλογα το ύψος της οφειλής. Το ανάλογα το ύψος της οφειλής. Στην τριετία, ποια επιχείρηση που είναι βιώσιμη, έτσι, που μπορεί να σταθεί, μπορεί να έχει προφόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι το εξής, ότι η ρύθμιση η οποία βγήκε, αυτή είναι η επιπλέον ρύθμιση από τις ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις.
Έτσι, για τις 12 ή τις 24 δόσεις, για το υπόλοιπο που μπορεί να πάρει να συνταξιοθετήσει. Μας να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, κύριε Αραχτή. Ναι, ναι, αυτό λέω. Το επιτόκιο ότι είναι όπως είπε και ο κύριος Κουρής, στον εξοδικαστικό μπήκανε πάρα πολύ λίγοι. Κύριε Γιώργια, και σε αυτή τη ρύθμιση στον εξοδικαστικός, ο εξοδικαστικός, ο νόμος, ο συνολικός, που για πρώτη φορά βάζει σε τάξη το σύνολο των οφειλών που έχει μέσα τα ασφαλιστικά ταμεία, τα χρέη προς το δημόσιο, τα χρέη προς λοιπούς πιστωτές και τις τράπεζες συνολικά, και δεν έχει τους εργαζόμενους μέσα, έτσι, οι εργαζόμενοι δεν μπαίνουν σε ρύθμιση. Όχι, ναι. Έτσι, ναι, είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που φτάνει η διαγραφή μέχρι κεφάλαιο. Και από εκεί και πέρα. Με την προϋπόθεση ότι θα συνενέσει η τράπεζα. Με την προϋπόθεση φυσικά. Αυτό λοιπόν την αρχή του νόμου, τη βασική φιλοσοφία του νόμου, επεκτάθηκε για οφειλές μόνο προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή μόνο προς το δημόσιο, όποιος έχει, δηλαδή δεν έχει τράπεζες μέσα και δεν έχει πιστωτές κτλ., σε μια πιο απλή διαδικασία που είναι αυτή που περιγράφεται. Αυτή λοιπόν η πιο απλή διαδικασία που έχει να κάνει με ένα πιστωτή που είναι το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, έχει και αυτή τις προϋποθέσεις που βασικά έχει ο ίδιος ο νόμος. Ναι, και στο απλούστερό της όμως. Ναι. Το ζήτημα είναι να ανταποκριθούν. Ναι, μέχρι 50.000. Ναι, αυτό που μιλάμε είναι μέχρι 50.000. Αυτό είναι το λάθος που έχετε κάνει σαν κυβέρνηση. Έχεις ανάγκη από λεφτά. Έχεις ανάγκη περισσότερες να κρατηθούν στη ζωή επιχειρήσεις. Ακριβώς. Να κατηθούν θέσεις εργασίας. Έλα εδώ, Κουρή. Οριζόντια. Πόσα μπορεί να πληρώνει. Αυτό είναι ο νόμος. Ναι, ναι. Όχι, μα δεν είναι. Κύριε Κουρή, μα δεν, με τις προϋποθέσεις. Μα είναι δυνατόν. Αν είσαι κερδοφόρα σαν τρία, θα ήμουν μόνιμα κερδοφόρα. Κέρδο, όχι, δεν. Δεν το Euribor, το επιτόκιο. Κοιτάξτε, δύο παρατηρήσεις αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Δύο παρατηρήσεις. Μία παρατήρηση είναι ότι πρέπει να είσαι σε μία από τις τρεις χρονιές. Έστω και την πρώτη. Δεν είμαι. Μέσα στην σε κρίση. Μία, μέσα στην κρίση. Δεν είμαι. Υπάρχουν άνθρωποι προφορών τόκων και αποσβέσεων. Μα είναι ελάχιστα. Προφορών τόκων και αποσβέσεων. Δεν είναι αυτό όμως το μέγιστο. Γιατί όποιος δεν είχε. Γιατί μπαίνει ο όρος, Γκυκνά, γιατί μπαίνει ο όρος. Για να αποκλείσεις. Δεν μπαίνει για να αποκλείσεις, για να διασφαλίσεις. Να μαζέψεις λεφτά. Να σου πω. Όχι. Κοιτάξτε. Βλέπετε ότι βλέπετε μόνο την επιφάνεια του παγόβου. Δεν βλέπετε από κάτω. Πρόβλημα βλέπω. Την ουσία του πρόβλημα. Ακούστε με μισό λεπτό. Σας παρακαλώ δηλαδή, επειδή. Αν είχατε μαγαζί, δεν θα σκεφτόσετε έτσι. Ελεύθερος επιχειρηματίας είμαι, κύριε Κουρή. Ελεύθερος επιχειρηματίας είμαι. Δεν θα δώσει. Ασφαλισμένο στον ΑΕ είμαι. Εδώ που έχουμε φτάσει σε επιχειρήσεις. Το 2009 έπρεπε να είναι κριτήριο. Επλήρωνε ο Κουρής, επλήρωνε ο Αραχοβίτης. Μα από εκεί πέρα μου ήρθανε όταν δεν μπορούσε. Γι' αυτό το 2009 λέω, μέχρι το 2009. Το 2009 μπορεί να είναι πολλές κριτήριες, δεν υπήρχαν, αλλά δεν είναι το κριτήριο. Η κρίση που ήρθε δεν μπορεί να βλάψει μόνο το κράτος. Να σας πω κάτι. Τι δεν έχετε σκεφτεί όλοι όταν κρίνετε τον εξοδικαστικό. Μισό λεπτό να σας κάνω ερώτηση. Να τελειώσω. Το δημόσιο μπορεί να είναι, δηλαδή, συγγνώμη, να είναι τοκογλύφος. Αυτή τη στιγμή ο υπολογισμός λέει των τοκοχρεωτικών δόσεων, λαμβάνεται υπόψη, λέει, το επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο του Euribor, που είναι τώρα αρνητικό, προς αυξημένο κατά 5%. Γιατί το βάζουμε μέσα. Πόσο 5% είναι δηλαδή, είναι αρνητικό το Euribor, ναι. Αυτή τη στιγμή. Πόσο είναι, και βάζει άλλες 5. Το επιτόκιο των ληξιπρόθεσμων πόσο είναι κανονικά στο. Πήρανε από τη διάταξη, από πόσο, την ΑΔΕ. Αυτό. Πήρανε ακριβώς, ουσιαστικά γίνεται αντιγραφή τη ρύθμιση στην ΑΔΕ. Αλλά σας ξαναλέω, αυτό ήταν. Το δημόσιο μπορεί να είναι. Άστε το τοκογλυφικά. Άλλο θέλω να πω. Σκεφτείτε το εξής. Ότι η ρύθμιση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργήσει η ρύθμιση, προκειμένου ότι δεν να διασφαλίσει. Να προσπαθήσετε, κύριε Αραχοβίτη. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πείσω, κύριε Γιώργη. Να σας εξηγήσω δύο πράγματα θέλω. Όχι. Δεν έχει πάρει μπροστά, γιατί εντάξει, δεν μπορούν να προσπαθώ να σας πείσω. Δεν προσπαθώ να σας πείσω. Προσπαθώ να σας εξηγήσω δύο πράγματα. Ότι ο εντασσόμενος στη ρύθμιση πρέπει να μπορεί και να την εξυπηρετήσει. Αλλιώς. Επαναφέρει τα πάντα. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Όχι, το βάζεις, ένα αυτό. Και το δεύτερο, που δεν έχετε λάβει υπόψη σας είναι ότι η ρύθμιση είναι φτιαγμένη, όλος ο εξοδικαστικός είναι στημένος με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, της θέσης εργασίας και όχι τον επιχειρηματία. Αν ο επιχειρηματίας τύπου Μαρινόπουλο έχει τις καταθέσεις του. Όχι, κάνετε λάθος. Αν δεν αντέξει. Έχετε λάθος πρότυπα στο μυαλό σας. Πώς θα
επιχειρηματίας τύπου Μαρινόπουλου, κύριε Γιώγιακα, που έχει καταθέσει στο εξωτερικό τα δάνεια που πήρε από τις ελληνικές τράπεζες και φούνταρε. Για τον ένα θα καταστραφούν οι άλλοι. Για τον ένα θα καταστραφούν οι άλλοι. Όχι βέβαια. Διασφαλίζουμε όμως αυτό. Με 15.000 εργαζόμενους που κινδύνεψαν να βρεθούν στον δρόμο επειδή οι επιχειρηματίες είχαν στο εξωτερικό. Δεν έχουν εμφανιστεί. Σε άλλες χώρες δεν έχουν εμφανιστεί. Βεβαίως. Πάντα εμφανιστήκαν. Στην Αγγλία, στην Γαλλία. Πολλές εμφανιστήκαν. Όλοι απαταιώνες. Όχι, δεν ήταν όλοι. Αυτοί που ήταν όμως απαταιώνες, είτε είναι εδώ είτε όπου είναι, δεν μπορούμε να δικαιωθούμε. Με αυτό κάνουμε. Με αυτό κάνουμε. Και σας είπα, και όχι μόνο αυτό, και άλλα ονόματα. Για να προχωρήσουμε τώρα. Μα τώρα για τον ένα θα. Τα οποία τα ακούτε στο διαδρόμο, θα καταστραφούν οι άλλοι. Για να προχωρήσουμε, κύριε Ραπτοκίνη. Θα καταστραφούν οι άλλοι, δηλαδή. Όχι βέβαια, αλλά ο νόμος οφείλει να βάζει τις δικλείδες του, κύριε Κουρί. Τα κόμματα, πόσα χρωστάνε τα κόμματα. Τα κόμματα πόσα χρωστάνε. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα που χρωστάνε να απολογηθούν. Όλα τα κόμματα χρωστάνε. Όχι, δεν χρωστάνε όλα. Δεν χρωστάνε όλα, με συγχωρείτε. Κύριε Ραχοβίδη. Με συγχωρείτε. Δεν χρωστάνε. Με ρυθμίσει. Με ρυθμίσει. Με καμία ρυθμίση. Ξέρετε ότι ο μισθός ο δικός μας 40% πηγαίνει προκειμένου να μην υπάρχει καμία οφειλή. Μη εξυπηρετούμενοι, το ξέρετε, κύριε Κουρί. Ξέρει ο κόσμος. Και στα άλλα κόμματα έχουν. Ναι, αλλά τα άλλα κόμματα θα ξεχρεώσουν σε 250 χρόνια. Αν είσαστε εσεί τόσα χρόνια. Κύριε Ραχοβίτη, εσεί τώρα θα έχετε. Εμεί δεν είμαστε. Κύριε Ραχοβίτη, εντάξει. Ούτε θέλουμε να γίνουμε καθεστώς. Λοιπόν, καλά, αυτό τώρα μην αρχίσετε να το λέτε. Αφήστε το. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι εσεί από εδώ και στο εξή θα έχετε πολλή δουλειά. Θα έχετε πολλή δουλειά γιατί έχετε να διαβάσετε 1531 σελίδες και 400 άρθρα του πολυνομοσχεδίου μέχρι να πάτε να ψηφίσετε ναι τη Δευτέρα. Έτσι δεν είναι. Θα το διαβάσετε ή αφού έτσι και το ναι θα ψηφίσετε. Όχι, με συγχωρείτε, κάνετε λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος εδώ. Το να το διαβάσεις, να διαβάσεις τα σημεία τα οποία πρέπει. Έχεις τον χρόνο. Έχεις τον χρόνο. Αλλάξετε. Τη διάθεση. Όχι, αλλάξετε. Όχι, αν μπορείτε να αλλάξετε. Όπως ήρθε. Κοιτάξτε, το, δει, το έχουμε δει δανειστές. Μπορεί να αλλάξουνε. Μακάρι εγώ θα σας έλεγα. Μέσα στη διαδικασία των επιτροπών. Αλλά βλέπετε τους πληστηριασμούς. Επέμεναν. Κοιτάξτε, μέσα στη διαδικασία των επιτροπών έχετε δει ότι έρχονται πολλές φορές αλλαγές. Άλλωστε ακόμα με και την έκληση, η διάταξη. Με την έκληση, έτσι. Μα προφανώς δεν έχουμε βγει ακόμα από την Επιτροπή. Το καλοκαίρι όμως τον Αύγουστο του 18 θα βγούμε από την Επιτροπή. Θα βγούμε από την Επιτροπή. Και γι' αυτό γίνονται εδώ αυτά που γίνονται. Μη χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Ο μεγάλος στόχος είναι τον Αύγουστο του 2018. Είναι να βγούμε από τη σκληρή επιτροπή. Να μπορέσει η χώρα να κάνει την πολιτική της. Γιατί εγώ προσπαθώ. Ναι, σε όλα και Λονδίνο ερχόντουσαν κάποτε, κύριε. Τα θυμόσαστε. Τα θυμόσαστε. Μπράβο. Η τρίτη αξιολόγηση, κύριε Καρακατσούλη. Κοιτάξτε. Ελάτε να μιλήσετε. Κύριε Καρακατσούλη, μισό λεπτό. Είδατε. Μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση ότι η δεύτερη αξιολόγηση υπογράψτε σε ό,τι σας φέρουνε. Το έλεγε η αντιπολίτευση, ναι ή όχι. Όχι, απαντήστε μου. Απαντήστε μου. Κλείστε όπως όπως. Ναι ή όχι. Η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε χωρίς κανένα μέτρο δημοσιονομικό. Απαντήστε μου, κύριε Καρακατσούλη. Πείτε τώρα ό,τι θέλετε. Πείτε ό,τι θέλετε. Λέω ότι θέλω και ακούει ο κόσμος. Ακούει ο κόσμος. Ο κόσμος ακούει ότι... Πήρε τον λόγο ο κύριος Καρκατσούλης, θα μιλήσει τότε μετά ο κύριος Γιώργιακας. Εγώ ένα πράγμα... Εάν το επιτρέψει κιόλας. Αλλά δεν θα σας ρίξω, θα έχετε το χρόνο σας, κύριε Γιώργιακα. Εγώ μια κουβέντα θέλω να πω. Γιατί ακούω που λέει εντάξει τους επιχειρηματίες που είναι όλοι κλέφτες κτλ. Λοιπόν, εγώ λέω τα εξής. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 87 και πήγαν από 227 σε 314. Μιλάμε για στοιχεία της Εργάνης 2017 τώρα, 18. Τώρα. Όσο το ήταν τώρα. Το όφελος από τις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης. Μισό λεπτό, μισό. Καλά, για ακούστε, ακούστε. Ποιο όφελος. Όσο όφελος. Εδώ μου λέτε για εξαστικαστικό συνεργασμό. Το πάρτι που γινόταν στη Θεσσαλονίκη το ξεχάσατε. 5%. Το ξεχάσατε. Το αφήστε τώρα. Αφήστε τον να μιλήσει. Αυξήσαν τον αριθμό συμβασιούχων. Μα δεν θέλει να τα ακούσει. Δεν θέλει να τα ακούσει. Παραθέτει ένα στοιχείο. Παραθέτει ένα στοιχείο ότι αυξήθηκαν οι δημόσιες. Όταν σας λέγαμε για την αύξηση του αριθμού των συμβασιούχων, μεγαλώνει το δημόσιο. Τίποτα, κουβέντα, δεν πειράζει, σας μεγαλώσει. Τα νομικά πρόσωπα εσείς, ήταν λίγα. Από 1068 σε 1211. Προσέξτε, 143. Αποκρατικοποιήστε, πιάνετε τώρα. Σε ποιο? Παντού.
Μου λέτε ότι δεν θέλουν μικρό κράτος. Αποκρατικό πήγατε εσείς. Βασιούχος στην Καπαλιότητα είναι νοσοκομεία, λέει ο κ. Καρακατσίτσιος. Όχι, λέω, είπατε ότι μικρό κράτος. Αυτούς λέω. Εντάξει, κύριε Αρχοντή. Εδώ αυτά έχουν κατατεθεί και έχουν συζητηθεί. Το ποιος θέλει να κρατάει την κοινωνία σε αυτή την κατάσταση, από τη μία τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ούτως ή άλλως συμπιέζεται, δεν πειράζει όμως, θα συμπιέζεται, μπορούν να δουλέψουν και με 4 εκατοστάρικα και με 3 εκατοστάρικα, αλλά από την άλλη μεριά να φτιάξουμε καινούργιες επιχειρήσεις, να πάρουμε επιπλέον προσωπικό, να αυξήσουμε τα νομικά πρόσωπα. Προσέξτε, αυτό που έπρεπε να κάνουν το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα. Εντάξει, αφήστε τον τώρα. Και να μειώσουν. Δεν γίνεται έτσι, όμως δεν είναι άμα τον διακόπτει. Εγώ λέω ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία όσον αφορά τη συντήρηση του πελατειακού κράτους, τις μεγάλες δομές, το σπάταλο κράτος, αυτό έχει κάνει ελάχιστα πράγματα. Θετικά δεν έχει καθόλου, κύριε Κατσούλη. Θετικά δεν έχει καθόλου. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι κάποια θετικά πράγματα έχουν γίνει. Για παράδειγμα, το ότι ο κύριος Κουλιαράκης βρήκε 180 εκατομμύρια από αυτό το spending review, από τις δαπάνες, εν πάση περιπτώσει, τις άχρηστες, και προσπαθεί να περιορίσει το μη μισθολογικό κόστος κτλ. Εγώ αυτό το θεωρώ θετικά. Mm. Από την άλλη τη μεριά όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό. Έτσι. Εδώ δηλαδή που έπρεπε. Το ότι βγαίνει, κατάφερε να βγει από την επιτροπή, από τα μνημόνια. Δεν βγήκε. Εγώ δεν βλέπω να έχει βγει από καμία επιτροπή και δεν το πιστεύω κιόλα. Είναι, όταν ακούς τον Πρωθυπουργό και λέει ο Πρωθυπουργός. Αφήστε να κάνω το ερώτημα, εγώ το οποίο δεν με άφησε να κάνω ο κ. Αραγωβίτης. τον Αύγουστο είναι πολύ πιθανό όντως να μπορέσουμε να δανειστούμε από τις αγορές. Mm. Είναι πολύ πιθανό, δεν το θεωρώ βέβαιο, γιατί και χθες ο κ. Τσίπρας κράτησε και αυτός μια επιφύλαξη, είπε ότι μπορεί να είναι εφικτό. Mm. Οι υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει, μια σειρά υποχρεώσεις, θα συνεχίσουν να ισχύουν. Σωστά. Ωστόσο, εσείς θεωρείτε ότι είναι το ίδιο, δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Κοιτάξτε, ανησυχώ βαθύτατα. Ανησυχώ γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μου λέει ότι εγώ θα βγω, θα έχω τα κλειδιά του θησαυροφυλακίου και θα κάνω κουμάντο εγώ. Και εγώ ανησυχώ βαθύτατα διότι φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα με φέρει σε μια κατάσταση, διότι εγώ δεν έχω δει διαρθρωτικές αλλαγές, κύριε Κουτζάνη. Δεν έχω δει αυτά τα οποία θέλει η χώρα. Δεν έχω δει να συμμαζεύεται ο δημόσιος τομέας. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα κυλήσω σε χειρότερη κατάσταση. Όχι μόνο δεν είμαι αισιόδοξος, δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να τότε είναι. Τότε όμως να διατηρηθεί δηλαδή, η Επιτροπή ΕΣΑΗ, γιατί... Θα ήθελα πάρα πολύ να βγούμε, αλλά εσάς φοβάμαι. Εσάς φοβάμαι. Επειδή απαντήσατε, να κάνουμε και διάλογο. Να κάνουμε και διάλογο. Να χώρα για να την παραλάβετε εσείς, ας πούμε. Είδα εσείς, κύριε, το 2015 μέχρι τώρα, κύριε Κουτζάνη, ποιο σου εμπιστεύεται. Αυτό λέτε εσείς, ας πούμε, ότι είναι καλύτερα να διατηρηθεί η Επιτροπή. Όχι. Εγώ λέω τότε ότι η Επιτροπή. Γιατί θα σας πω και εγώ ότι και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να σας πούνε ότι εμείς σας εμπιστευόμαστε. Ναι. Άρα να πάμε σε μια διαρκή και μόνιμη Επιτροπή, γιατί μεταξύ σας δεν συμφωνείτε και δεν εμπιστεύεστε ο ένας τον άλλον. Τι θα μου πείτε, ότι εσείς έχετε δίκιο, την άποψή σας θα πείτε. Πολιτική είναι η άποψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 3 χρόνια κυβέρνηση, δεν είναι καινούριο. Έτσι. Και το 2015 λοιπόν που βγαίναμε και θα βάζαμε και την Ευρώπη κάτω και τον παγκόσμιο καπιταλισμό και ό,τι θέλετε και θα τους λιώναμε, έτσι, και θα βαράγαν τα ταούλια, ξέρετε πολύ καλά τι έγινε. Ωραία. Συρθήκαμε 100 δις λοιπόν, ένα πρόγραμμα. Επειδή λοιπόν, ανησυχείτε όσο παραμένει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να διατηρηθεί και η Επιτροπή. Θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να απαλλαγούμε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μια ώρα αρχή. Δεν θα απαλλαγείτε όμως. Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 19. Τι να κάνουμε, κύριε Καρκατσούλη. Εντάξει, κύριε Κουτζάνη, αλλά αυτό είναι θέμα ποιος κυβερνάει και τι κότσια έχει και τι διαπραγματεύεται και κυρίως τι όμως, απλά παρακάμπτεται το ερώτημα. Τα αποτελέσματα με φαντάζομαι ότι το πολυνομοσχέδιο δεν θα το ψηφίσετε, έτσι. Φαντάζομαι ότι το πολυνομοσχέδιο δεν θα το ψηφίσετε. Το πολυνομοσχέδιο το δούμε πρώτα. Σήμερα κατατέθηκε. Αλλά φαντάζομαι ότι από αυτά τα οποία έχω κατά νου υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες, αλλά θα το δούμε τις επόμενες μέρες στην Βουλή. Εσείς, κύριε Γιώργη, ακούτε εσείς θα το ψηφίσετε, φαντάζομαι. Έτσι. Εκτιμούμε, θα το μελετήσουμε. Υπάρχουν οι αρμόδιοι τομεάρχες που ανά τομέα θα συζητηθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Αύριο υπάρχει μία προσύσκεψη προκειμένου να αποφασίσουμε τι γραμμή θα κρατήσουμε στα διάφορα άρθρα. Από εκεί και πέρα, κύριε Κουτζάνη, βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλω να τονίσω και εγώ ότι εύχομαι σαν βουλευτής και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πιστεύω κανένας Έλληνας πολίτης δεν θα διαφωνήσει να βγούμε από την Επιτροπή. Το θέμα όμως, να βγούμε από τα μνημόνια. Το θέμα όμως, καλώς ή κακώς, η Επιτροπή θα συνεχιστεί, όσο και να θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί με τη σημερινή κυβέρνηση, συγκυβέρνηση που υπάρχει, δεν μπορεί να την εμπιστευτεί κανείς. Και πάνω απ' όλα, όπως. Εμπιστεύονται οι ξένοι όμως.
Δεν σας άκουσα. Την εμπιστεύονται οι ξένοι. Οι ξένοι την εμπιστεύονται. Αυτό μπορεί να μην είναι καλό γιατί, για μια αριστερή κυβέρνηση, αλλά την εμπιστεύονται. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά που τους ζητάνε. Δεν έχουν πει ποτέ όχι σε τίποτα. Εάν εξαιρέσουμε το πρώτο εξάμηνο του κυρίου Βαρουφάκη που γύρωνα για να την Ευρώπη και δημιουργούσε διάφορα θέματα, από εκεί και πέρα ήταν οι πιο εύκολοι υποστηρικτές των μέτρων. Δίνετε μια εξήγηση, αλλά δεν διαφωνείτε ότι όντως την εμπιστεύονται οι ξένοι. Δεν είπα ότι την εμπιστεύονται. Σε αυτή τη φάση. Πώς δεν εμπιστεύονται. Έχουμε δημόσιες δηλώσεις. Όχι, απλώς ζηλεύεται. Θέσεις οργανισμών. Δημοσιεύματα μεγάλων εφημερίδων τώρα, μην τρελαθούμε κιόλα. Δεν εμπιστεύονται. Ο ελληνικός λαός ακούει την πραγματικότητα. Ο ελληνικός λαός είναι αραβοβίτη. Μια κοινωνία σαν. Πρέπει να καταλήξετε από ποια πλευρά να τη κάνετε κριτική. Μια κοινωνία σαν ανθρωπιστική κρίση. Σα καλώ να δούμε 14 έξω. Το 2014 τι περνάει από εκεί και πέρα. Η κοινωνία πόσο υποφέρει, τι φτώχεια έχει. Τα ξέρουμε. Και ξέρει και γιατί υποφέρει η ελληνική κοινωνία. Μόνο να ξέρει και ποιος της μείωσε τις συντάξεις σε κανένα σπίτι. Και ξέρει και ποιος απέλησε στα χέρια τραπεζίτη. Είστε οι καλύτεροι που εφαρμόζετε. Αν αυτό είναι ένδειξη. Αν είναι ένδειξη της τοποθέτησης των δύο κομμάτων, δεν θα κάνετε ποτέ διάλογο μεταξύ σας για οποιοδήποτε θέμα. Θα έχουμε απλώς παράλληλες τοποθετήσεις. Και ενίοτε σε έντονο ύφος. Εγώ ένα πράγμα έχω να τονίσω. Σώστε τις βίλες και οι όλοι σε όλες τις χώρες όπου υπήρξε συνεννόηση, κατάφεραν και βγήκαν από τα μνημόνια και μπόρεσαν και δώσαν λύσεις. Από τον πρώτο μήνα που κέρδισε ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Τι συνεννόηση να υπάρξει. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πραγματικά που να υπάρξει τον Αύγουστο του 2015, όταν έγινε το τρίτο μνημόνιο. Εγώ δεν παίρνω θέση όμως στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι δώσαν το χέρι προκειμένου να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση. Οι επιλογές του κυρίου Τσίπρα ήταν διαφορετικές και αντιλαμβάνεστε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση με τη σημερινή συγκυβέρνηση. Διαφορετικά συμφέροντα εξυπηρετούμε, κύριε Γιωργιακά. Τι συμφέροντα εξυπηρετείτε. Και κοινωνικά. Τι συμφέροντα διαφορετικά. Εσείς ξέρουμε τι εξυπηρετείτε. Τις offshore εξυπηρετείτε. Ένα πείμα έχει διαμάχη. Την παλιά εξυπηρετείτε. Εμείς εξυπηρετούμε την ελληνική κοινωνία. Την ελληνική κοινωνία πια. Τον Έλληνα πολίτη εξυπηρετούμε, κύριε Αναγνωρίτη. Με το PSI, αυτό μας ενδιαφέρει ο πολίτης και ο συμπατριώτης μας. Με συγχωρείτε. Δεν ξέρω προς ποιον απευθύνεται το ερώτημα, αλλά εδώ ο κύριος Χαράλαμπος από τη Λαμία λέει αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο της Λαμίας. Θα φέρετε το διαβάζω, γιατί θέλω να πω ότι υπάρχουν προβλήματα. Εγώ δεν υποτιμώ τα ζητήματα τα μείζωνα, όπως ας πούμε το Σκοπιανό κτλ. Δεν θεωρώ ότι είναι παραπλάνηση οτιδήποτε. Είναι σημαντικά ζητήματα που η πολιτική τάξη πρέπει να ασχοληθεί με αυτά. Αλλά υπάρχουν όμως και τα καθημερινά προβλήματα, γιατί εδώ λέει αναισθησιολόγο δεν έχει αυτό το νοσοκομείο. Και όχι μόνο το νοσοκομείο της Λαμίας. Ναι. Μία σειρά από νοσοκομεία υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και αν θέλετε να πω και για την περιοχή μου στη Θεσπρωτεία, με τον νόμο που ψηφίστηκε πριν ένα χρόνο περίπου, η δυνατότητα που δίνεται στους γιατρούς κάνοντας, υπηρετώντας πενταετία στην περιφέρεια, να φεύγουν και να υπηρετούν σε όποιο νοσοκομείο θέλουν ανά την Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε πόσα κενά δημιουργούνται. Θετικό ή αρνητικό. Αρνητικότατο. Αρνητικότατο. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Θα μείνουν χωρίς γιατρούς στα νοσοκομεία. Πόσες ήταν οι θέσεις που προκηρύχθηκαν ιατρών για τις τοπικές μονάδες υγείας. Εμείς δεν το βλέπουμε, ορίστε. Χωρίς αναισθησιολόγο. Επιτρέψτε μου να προχωρήσω. Να δώσουμε κύριε Αραχοβίτη να καλυφθούν οι θέσεις που είναι αναγκαίες σε κάθε νοσοκομείο. Λοιπόν, πόσες θέσεις προκηρύχθηκαν. Πού είχαν ακόμη. Μισό λεπτό. Ακούστε με να διατυπώσω το ερώτημα. Πόσες θέσεις, πόσες αιτήσεις έγιναν και πόσες αποδοχές έγιναν. Στους για να ξέρουμε. Ελάχιστες αιτήσεις. Κύριε, κύριε, λοιπόν, επειδή είναι και προς εσάς το ερώτημα, τώρα δεν ξέρω. Η κυρία Μέρη από το κέντρο λέει ότι για ποιο λόγο να κατάσχουν οι τράπεζες στην περιουσία του εγγυητή όταν ο εγγυητής δεν έχει καρποθεί δάνειο. Θα νομοθετήσετε και για εμάς προφανώς είναι η ίδια εγγυήτρια και κινδυνεύει. Αν δεν το κάνετε, θα βγούμε στους δρόμους. Είναι εγγυητές. Είναι ένα βάσιμο. Οι εγγυητές αναλαμβάνουν, με συγχωρείτε, οι εγγυητές αναλαμβάνουν μια ευθύνη. Όταν σε μια κανονική όμως περίοδο, έτσι. Σε μια κανονική περίοδο. Όταν εδώ το κράτος δανείζεται και τώρα και τα άλλα. Από εκεί και πέρα οι τράπεζες δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλετε,
διαφυλάσσουν τις καταθέσεις από τη μία και έχουν υποχρέωση, έχουν δύο υποχρεώσεις. Έχουν ένα κοινωνικό ρόλο να παίξουν και έναν οικονομικό ρόλο να παίξουν. Εντάξει, αφήστε το αυτό, κύριε Ραχώ. Ο οικονομικός ρόλος. Σε κανονικές περιπτώσεις δεν θα φορτωνόμουν εγώ σαν φορολογούμενος 60 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας και της ανάπτυξης. Θα σας παρεξηγήσει ο κύριος Γιώργιακας και ο κύριος Καρκατσούλης. Μα τώρα δεν μου λέτε τώρα. Δεν με ακούτε. Ο δεύτερος ρόλος είναι ο κοινωνικός που έχουν να παίξουν. Βεβαίως. Οι τράπεζες έχουν κάνει ένα κοινωνικό. Έχουν πάρει 60 δις για να κεφαλαιοποιήσει. Έχουν κάνει capital controls και κάνουν δεσμεύσεις και καταστήσεις κάθε μέρα. Ποιος είναι ο κοινωνικός ρόλος? Ο κοινωνικός ρόλος που πρέπει να παίξουν οι τράπεζες. Τον έθεσε ο Πρωθυπουργός. Μάλλον δεν λεφτά δανείζουν. Μα αυτό λέμε. Σε αυτό το ρόλο. Αλλά όμως όχι ένα καρολιαγίζει. Και στους δύο ρόλους πρέπει να επιτελέσουν και τους δύο ρόλους. Προσωπικά δεν μου άρεσε. Δεν είναι από την οικονομία ή από την κοινωνία. Καμιά κυβέρνηση δεν το είπε. Και επειδή οι τηλεθεατές έχουν και προτεραιότητα, ο κύριος Αλέξανδρος Κελόγλου, αν το διαβάζω σωστά τον τόνο, λέει ότι είναι πρόεδρος ποδηλασίας Αττικής. 7 μήνες είναι απλήρωτοι οι 11 υπάλληλοι της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Μας έχουν κόψει ακόμα και τα τηλέφωνα, μας έχουν κόψει τα πάντα. Κάνει γυμναστική με το ποδήλατο. Οι 11 υπάλληλοι δεν πρέπει να ζήσουν. Είναι τώρα, όσο και αυτό που είπατε, κύριε Ρακοβίτη, το ότι είδα τον Πρωθυπουργό να κάνει συζήτηση και να ζητάει από τους τραπεζίτες να είναι καλοί, δεν μου άρεσε. Το ότι είδα τον Πρωθυπουργό της χώρας μου να ζητάει από τους τραπεζίτες να είναι καλοί, δεν μου άρεσε. Ο Πρωθυπουργός εκφράζει μια ολόκληρη κοινωνία, έχει την πλειοψηφία, εκφράζει τον λαό και επιβάλλει στην ανάγκη στους τραπεζίτες. Δεν κάθεται να κάνει συζήτηση και να τους λέει: σας παρακαλώ, μην κάνετε πληστηριασμούς. Τους έκανε ξεκάθαρους τους δύο ρόλους που έχουν να παίξουν. Και τους έκανε επίσης ξεκάθαρο ότι νέα ανακεφαλαιοποίηση δεν πρόκειται να έχουν. Να την πληρώσει η χώρα, να την πληρώσει. Δεν γίνεται να την πληρώσει κανείς από αυτούς. Οι μέτοχοι και οι καταθέτες. Θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αυτός. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό όμως. Αυτό ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Πώς θα γίνει σε Μπέιλιν όμως. Εάν υπάρχει δυνατότητα. Είναι χειρότερο. Με κούρεμα καταθέσεων. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, λέμε. Αυτό ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Μιλάτε ποτέ, κύριε Αραχοβίτη, γιατί δεν ξέρετε τι ξημερώνει. Τι εννοείται. Ειδικά με το κούρεμα παραπάνω. Δεν ξέρω απολύτως τίποτα και ούτε εύχομαι να συμβεί τίποτα. Γιατί. Αυτό που δείχνουν οι stress test, τα οποία ήδη έχουν γίνει οι προεργασίες, ήδη ετοιμάζονται, δείχνουν ότι οι τράπεζες είναι σε ένα καλό δρόμο. Έτσι, αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Αν έχουμε κάτι άλλο, ξέρει κάποιος κάτι άλλο, να πάρει την ευθύνη και να το πει. Οι τράπεζες είναι σε καλό δρόμο, η κοινωνία δεν είναι. Απλά πράγματα. Σωθήκαν οι τράπεζες και μπήκαν σε κόσμο. Αυτό γινόταν μέχρι τώρα. Όχι, για τον ημερομηνία. Επόμενη ανακεφαλαιοποίηση δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται. Άλλο δεν χρειάζεται και δεν πρόκειται να υπάρξει. Το δεν χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί όταν στο δημόσιο λόγο μας. Αν μείνουν από λεφτά, τι θα κάνετε. Μα δεν. Σας είπα, η οικονομία δεν είναι μόνο διάστατη. Δεν είναι μόνο οι τράπεζες. Πού βλέπετε να μπήκαν λεφτά και αυτά τα πράγματα. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία και αύξηση των καταθέσεων. Ένα δισεκατομμύριο σε 5 μήνες. Ναι, ένα δισεκατομμύριο σε 5 μήνες. Ένα δισεκατομμύριο ήταν τα πρώτα στοιχεία μέχρι τον Ιούλιο. Από εκεί και πέρα υπάρχει συνέχεια. Αλλά πέρα από αυτό, η οικονομία βασίζεται στην ανάπτυξη. Βασίζεται στη μείωση της ανεργίας από το 27%. Έτσι. Ναι, αλλά πολλαπλασιάστηκε όμως η ημερική απασχόληση. Στις ξένες άμεσες επενδύσεις, οι οποίες ήταν ρεκόρ δεκαετίας. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα δεν ξέρω. Είναι στις. Γιατί Fraport μας λέει. Αυτό σας πείραξε τώρα. Δεν με πείραξε τίποτα, αλλά έλεος πλέον. Δηλαδή, άμεσες ξένες επενδύσεις. Το ένα δεν σας αρέσει, το άλλο σας πειράζει. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Φοβερό. Δεν γίνονται, κύριε Καρακατσούλη. Δεν γίνονται. Φορολένα από αφοροκαταιγίδα μας το είπατε αυτό. Πείτε κάτι άλλο. Αυτό έχει γίνει. Πείτε κάτι άλλο λοιπόν. Γιατί όπως θα είδατε στον προϋπολογισμό, αν το διαβάσατε. Αν το διαβάσατε τον προϋπολογισμό, κύριε Καρακατσούλη, και αν το θα είδατε λοιπόν ότι το αφήγημα του περί φορολέλαπας και φοροκαταιγίδας και ματωμένων πλεονασμάτων δεν ισχύει.
για τον απολογισμό του 2017 για τον προϋπολογισμό του 2018. Δεν είπαμε. Μισό λεπτό. Δεν είπε κανένα ότι παρουσιάζει. Δεν το είπε και ο Σκουλιαράκη. Δεν το είπε. Τι ο Τσακαλώτο. Και οι δύο το είπαν. Δεν το είπαν. Δημόσια δεν το είπαν. Ότι ο ΕΟΠΗ από 143 εκατομμύρια που έδινε το 2015 έδωσε φέτο στα νοσοκομεία 744, γι' αυτό είναι. Πόσα του χρωστάει. Πόσα του χρωστάει. Πώς έγινε. Πόσα του χρωστάει. Οι οφειλές του ΕΦΚΑ. Οι οφειλές του ΕΦΚΑ προς τον ΕΟΠΗ πόσο ξεπληρώθηκαν το 2017, το 100%. Σε ζουμίζοντας το μέσο Έλληνα πολίτη, κύριε. Φοβερό αυτό. Σε ζουμίζοντας το μέσο Έλληνα πολίτη. Λοιπόν, πάντως εδώ πέρα διαβάζω και το πολυνομοσχέδιο. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερης ευαισθησίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στις 12.000 εισόδημα τους μένουν 3.000. Κάντε λάθος. Εμάς με πίνακες. Ο κύριος Κόλλιας το έβγαλε. Ο κύριος Στασινός. Μαζί με την κυρία Παπανάτσιου πριν γίνει υπουργός, το είχαμε δουλέψει το μοντέλο. Εντάξει. Τα είτε βγάλαν, τα δημοσιεύσαν όλα. 33.200 ευρώ. Καθαρά κέρδη. Πού? Το μοντέλο σβήνει 33.200 ευρώ. Πού υπάρχει επιβάρυνση και πού υπάρχει ελάφρυνση των ελεύθερων. Είναι 75%. Ακούστε με. Μα τα έχουν δημοσιεύσει. Με τα στοιχεία όλα. Ναι, στις 12.000 ευρώ, ξέρετε πόσο πλήρωνε ο ελεύθερος επαγγελματίας. Πόσο πλήρωνε τώρα, ο ΑΕ, πόσο πλήρωνε. Πόσο πλήρωνε. Πού να ξέρω εγώ. Δεν ξέρω εγώ όμως. Γιατί ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας. Ξέρω εγώ. Με πόσα πλήρωνε. Ξέρω εγώ. 450 ευρώ το μήνα επί 12, πόσο μας κάνει. 4.800. Και τώρα πληρώνετε 167. Μπράβο. Και πληρώνουν άλλοι. Να κάνω μια ερώτηση. Επειδή ο κ. Λαγκουβίτη. Μισό λεπτό. Να κάνω μια ερώτηση. Θα φύγουμε από την Επιτροπή. Μα μιλάτε μόνο σα. Αλλά μια απάντηση μπορείτε να μα δώσετε σαφή. Τη συντάξη κυρία θα τη επαναφέρετε. Δεν δηλώνετε. Τι θέλετε να πείτε. Δεν μπορώ να σα παρακολουθήσω. Δεν έχετε ρίσκα. Σας λέω ασφαλιστικές φορές και φόρους. Φτάνει το 57. Με το ίδιο ποσό, καταλαβαίνετε. Με το ίδιο ποσό. Με τους φόρους μαζί. Με τους φόρους μαζί, κύριε Αραχοβίτη. Και Αραχοβίτη με τους φόρους μαζί. Ναι, συν το φόρο. Είναι 70%. Είναι 70%. Να σας στείλω αύριο όλοι. Μα το όχι, όχι μήνα. Στα 7.033. Μα δεν μην μιλάμε τώρα στην υπουργή. Για τα 167 που μίλησε ο κ. Ζάλλα. Αλλά είναι και οι φόροι μέσα. Από 450 ευρώ σας λέω έχει ότι τώρα 167. Δέστε, ένα. Ναι, όχι, το δεύτερο από 26% φορολογία, ο συντελεστής είναι 22. Τα έσοδα από τον ΕΦΚΑ όμως έχουν αυξηθεί. Το ξέρετε. Εσείς εξηγήστε μου πώς έχουν αυξηθεί τα έσοδα από τον ΕΦΚΑ όμως. Για πέστε μου. Θα σας πω από δύο λόγους. Ο πρώτος είναι από τη μείωση της ανεργίας και ο δεύτερος λόγος... Για μείωση ανεργίας με 300 ευρώ μισθό. Μα ακούστε. Πόσο είναι η μερική απασχόληση. Το δεύτερο είναι ότι η εισπραξιμότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι στο 67% πλέον. 100.000 μπλοκάκια έχουν παραδοθεί. 100.000 μπλοκάκια έχουν παραδοθεί. Έχουν κλείσει. Δεν θέλανε. Το 1.800.000 μισθωτούς, οι 582.000 εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Πόσο είναι? Οι 582.000 είναι με καθεστώς μερικής απασχόλησης και μισθό 342 ευρώ καθαρά. Και η πλήρης απασχόληση. Στο 1.800 που είναι μισθωτή, το 582.000 είναι μερική απασχόληση με 342 ευρώ. Ο ένας στους τρεις μισθωτούς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ Μαρτίου του 2017. Δηλαδή μπορεί να έχει χειροτερεύσει η κατάσταση από ό,τι τουλάχιστον η Εργάνη. Αυτά είναι... Ή μπορεί να έχει καλυτερεύσει. Δεν σας βλέπω να είστε και εσείς. Αλλά εγώ να πω. Μην βγάζετε τα συμπεράσματα τουλάχιστον. Όχι, τα δικά σας στοιχεία λέω. Τα δικά σας στοιχεία λέω. Μπορεί. Έχει το ίδιο λέγει μπορεί, γιατί αν έχει πλευρά. Λέω μπορεί. Ωραία. Λέω ό,τι ξέρω. Ωραία. Ό,τι δεν ξέρω, αφού ξέρετε, μπορείτε να μου πείτε τη ρήτρα ανάπτυξη τη συντάξη πότε θα την εφαρμόσετε. Γιατί προβλέπει ότι θα γίνει από 1η-1η του 2023, γιατί είναι παγωμένη η συντάξη μέχρι το 2022. Επειδή θα βγούμε από την Επιτροπή, όπως προαναγγέλλεται, γιατί από το δεύτερο εξάμηνο του 2018 δεν αλλάζουμε το καθεστώς του παγώματος των συντάξεων να περάσουμε στις πραγματικές αυξήσεις και αφού έχουμε και ανάπτυξη, όπως μας έλεγε ο κύριος Κατρούγκαλος σαν ομοσπονδία. Ότι πλέον οι συντάξεις θα μπουν με ρήτρα ανάπτυξης και θα παίρνουν τις αυξήσεις σύμφωνα με την ανάπτυξη που θα έχουμε.
Λοιπόν, εσείς έχετε παγώσει τη συντάξη μέχρι το 22, από 1η-1η του 23 που υποτίθεται θα πάει. Τι? Το ότι ο ΕΦΚΑ, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε, αυτά τα έχετε ψηφίσει. Ναι, αλλά τα έχετε ψηφίσει. Αν δεν ξέρετε τι έχετε ψηφίσει, ψάξτε το. Αλλά εγώ σας λέω, ρήτρα ανάπτυξη από 1η-1η-23. Μην μου λέτε εμένα αν ξέρω τι έχω ψηφίσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, εσείς θα έχετε ψηφίσει. Λυπάμαι. Να είστε πιο προσεκτικό. Και εσείς να είστε πιο προσεκτικό όταν μου λέτε. Αυτό είναι ψηφισμένο. Α, μπράβο. Ναι, όπως ξέρετε καλά ότι ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ, τον οποίο δουλεύετε, είχε πρόβλεψη για έλλειμμα 900 εκατομμύρια, ναι ή όχι. Ναι, είχε έλλειμμα. Ωραία. Άρα λοιπόν τα δεδομένα αλλάζουν. Εφόσον έχετε πλεόνασμα, πιστεύω ότι θα δώσετε το ΕΚΑΣ. Αντί για 35 ευρώ που δίνετε, θα το επαναφέρετε στις συνθήκες του 2013 ή του 2014 και περιμένω να δώσετε και αυξήσεις στις συντάξεις όπως έχετε υποσχεθεί. Αλλά πριν κλείσουμε, επειδή έχω. Γιατί δεν θέλω να θεωρηθεί ότι την πέφτω στον κύριο Αραχοβίτη προς Θεού. Όπως θέλω. Αλλά όχι, ναι, σας την πέφτω γιατί σας το κυβέρνω ακόμα. Αλλά θα ήθελα, επειδή έχω τον κύριο Γιώργιακα. Και επειδή εγώ είδα ένα ερώτημα στο συνέδριο το 11ο περί ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλισης, ποια θέση έχει. Για να μην θεωρηθεί ότι εγώ, γιατί μερικά πράγματα πρέπει εδώ έχω και ένα εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Είχε το 11ο συνέδριο. Ναι. Και υπήρχε ένα ερώτημα απαράδεκτο, δηλαδή που βγάζει μάτια, σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, εάν θα θέλουμε να έχουμε ιδιωτική ασφάλιση ή δημόσια. Για ξαφάει, μπράβο. Ναι. Ποια είναι η θέση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Ερώτημα ήταν. Να δείτε ερώτημα. Των πολιτών. Ναι, το ερώτημα καλό είναι. Κοιτάξτε, γιατί δεν θέσατε ένα ερώτημα. Πώς είναι καλύτερη θεραπεία του Αλτσχάιμερ. Προδιαθέτει. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα πληρώνει τις συντάξεις. Ακριβώς, ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Γκουτζάνη. Ποιος θα πληρώνει τις συντάξεις των υπάρχοντων. Τώρα δεν είναι, μην μου λες. Άλλο ερώτημα έβαλα. Άλλο ερώτημα έβαλα. Σου είπα ότι εντάξει, συγγνώμη, σας είπα ότι εάν είναι έτσι, οι περισσότεροι θα επιλέξουν την ιδιωτική ασφάλιση. Ναι, και εγώ θα ήθελα να δω ποιος θα συντηρήσει μετά το ασφαλιστικό σύστημα και τις συντάξεις. Απλά θα επιβάλλετε μεγαλύτερη φορολογία στους υπόλοιπους για να μπορέσετε να το καλύψετε. Ή θα το καταργήσετε. Εντάξει, δεν γίνεται. Όσον αφορά το ΕΦΚΑ. Εκτός από το ότι απαγορεύεται και συνταγματικά. Μέχρι να κάνετε καλά, να θεωρήσετε το συντάγματος, δεν μπορείτε, οπότε δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Εγώ μιλάω σήμερα ότι πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός. Δεν υποφέρει κανείς να πληρώνει τον ΕΦΚΑ προκειμένου να έχει τα πλεονάσματα ο κύριος Πετρόπουλος. Ναι, κοιτάξτε, κύριε Γεωργιακά, να σου το πω απλά. Επειδή εγώ είμαι εργαζόμενος και πληρώνω ένα σωρό εισφορές. Λοιπόν, εάν μου πείτε να επιλέξω, θα επιλέξω έναν ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα. Ωραία. Και ποιος θα πληρώσει το ασφαλιστικό σύστημα και τις νυν συντάξεις. Συμφωνούμε και προβληματιζόμαστε. Λέμε όμως πώς μπορεί να βγει ο σημερινός μέσος πολίτης. Δεν αντέχει άλλο. Πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός. Γιατί ο ιδιωτικός φορέας μπορεί να κρατήσει μισό λεπτό. Δεν μπορεί να κρατήσει. Κύριε Γιώργιακα, να το ξεκαθαρίσετε. Είσαστε εκπρόσωπος κόμματος κοινωνικού φιλελευθερισμού. Δεν είσαστε νεοφιλελεύθερο. Και οι δύο, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Μπράβο, πες το. Κύριε Γιώργιακα, θα την κάνετε θέση της Νέας Δημοκρατίας. Μην κοροϊδευόμαστε. Ετοιμάζετε το έδαφος για να την κάνετε θέση. Όπως πρόθεση έχει συνέχεια. Όπως και το outsourcing δημοσίων των υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τομέα. Ποια κοινωνία πρέπει να είναι ενήμερη πρώτα για να πάρει τέτοια απόφαση. Να τη πείτε κινδύνους εγκυμονία ένα τέτοιο γεγονός. Την απάντηση που θέλετε και εγώ θα σας διαμορφώσω το ερώτημα. Είναι τόσο απλό. Αλλά θέλω να βάλω ένα θέμα ευαισθησίας εδώ πέρα από ό,τι βλέπω και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αφήστε με να πω κάτι. Ελπίζω να μην είναι. Λέει ότι καταργούνται τα επιδόματα τριτέχνων και πολυτέχνων με το πολυνομοσχέδιο. Όχι, δεν καταργούνται, με συγχωρείτε. Εξορθολογίζονται εντός εισαγωγικών. Μειώνονται στο τρίτο και στο τέταρτο παιδί. Έχει ισοδηματικά κριτήρια μέχρι 10.000, από 10 έως 15 και από εκεί και πάνω. Στα τρίτεκνα και στα τετράκνα, στο τέταρτο παιδί μειώνονται κατά 50% περίπου σε σχέση με το πρώτο και δεύτερο παιδί. Από εκεί και πέρα όμως. Έτσι θα σας πω περίπου τώρα, έτσι είναι, όταν μου δείτε. Περίπου έτσι είναι. Εμείς, κύριε Γκουτζάνη, ζούμε σε μια χώρα με έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Ειλικρινά, βλέπουμε όλοι μας ότι ρημάζουμε, βλέπουμε θανάτους πολλούς και λίγα παιδιά να γεννιούνται. Και ιδιαίτερα τα βλέπουμε στην περιφέρεια που γνωριζόμαστε μεταξύ μας όλοι. Και δεν είναι αυτό μόνο. Και χιλιάδες νέοι άνθρωποι μεταναστεύουν, είναι η δεύτερη γενιά που μεταναστεύει. Είχαμε τη δεκαετία του 60 στην Ήπειρο, τώρα ξανάρθε μια Γερμανία νέα. Κλπ. Ναι, Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική. Ζούμε την ίδια εποχή, κύριε Κούρη. Λοιπόν.
ερημώνει ο τόπος μας, να το πω έτσι με απλά λόγια. Και πραγματικά λυπούμαστε, γιατί έρχεται αυτή η κυβέρνηση. Τα πλεονεκτήματα που είχε δώσει η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή να τα κόβει σήμερα. Αντί να δώσει κίνητρα στην ελληνική οικογένεια, να γεννήσει παιδιά. Πάντως ο κύριος Τσίπρας χθες ανακοίνωσε και δεν αμφισβητείται αυτό, αύξηση του ποσού που θα είναι για επιδόματα. Στο κατά πρώτο 200, δεύτερο παιδί. Κατά 200 εκατομμύρια στο σύνολό του. Από, 260 ναι, ναι. Κατά 260 είναι εκατομμύρια. Είναι γεγονός αυτό. Προφανώς έχει να κάνει με μια ανακατανομή, αλλά θέλω να πω, γι' αυτό το έθεσα σαν θέμα ευαισθησίας, ότι όταν έχουμε να κάνουμε με τρίτεκνους και πολύτεκνους. Εκεί δεν πρέπει να, υπάρχει... πρέπει να δείξουμε την ευαισθησία μας. Ναι. Πρέπει θέλετε να βρεθεί να εδώ, ας πούμε. Ναι. Εδώ, ας πούμε. Εάν ολοκληρώσει, το διάβασα. Πρέπει να βρεθεί εδώ να διαμαρτυρηθούμε στην Ολομέλεια, στις επιτροπές, προκειμένου να δοθεί αυτό που πρέπει να δοθεί στους τρίτεκνους και στους τετάτεκνους. Λοιπόν, εντάξει, σε όλες τις κατηγορίες οικογενειών με ένα και δύο παιδιά, σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες υπάρχει αύξηση. Μιλάμε για 260 εκατομμύρια παραπάνω. Υπάρχει αύξηση στις κατηγορίες των πολυτέκνων με χαμηλά εισοδήματα. Υπάρχει όμως μία μείωση, είναι γεγονός, για τα εισοδήματα πάνω από ένα εισοδηματικό όριο. Μάλιστα. Εκεί υπάρχει. Στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες πάνω από ένα εισοδηματικό όριο. Μάλιστα. Σε όλες τις κατηγορίες ενός και δύο τεκνών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά θα κλείσω με ένα μήνυμα από τον κύριο Γιώργο από τη Λακωνία, ότι οι τράπεζες είναι μοχλός της κυβέρνησης. Την ηθική ευθύνη για τα δάνεια την έχουν οι κυβερνήσεις και ειδικά το ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ απλά τώρα πρέπει να ξελασπώσει την κατάσταση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε λίγο με την Υπουργό, την κυρία Ράνια Αντωνοπούλου.